Η ομάδα μας λέγεται Ακρίτες Φλόρινας. Βρισκόμαστε εδώ πέρα στην Κλαδοράχη πάνω από τη Μονή. Έχουμε κάνει εδώ για το σημερινό παιχνίδι όλο το πεδίο. Ανήκουμε στη Μακεδονική Αεροσφαιριστική Κοινότητα, που είναι από τους Πανελλήνιους Συλλόγους της Αεροσφαίρισης. Έχουμε το πρώτο πανελλήνιο παιχνίδι για φέτος. Η αεροσφαίριση είναι ένα άθλημα το οποίο έχουμε ρέπλικες όπλα, ψεύτικα όπλα, τα οποία ρίχνουν μπιλίτσες και οργανώνουμε κάθε πόλη, κάθε σύλλογος το παιχνίδι, μαζεύονται από κάθε πόλη, βρισκόμαστε, κάνουμε νέες γνωριμίες, φιλίες και παιδιά από μακριά. Και είναι και σαν άθλημα και σαν χόμπι. Κάθε πόλη έχει 2 ή 3 συλλόγους. Στη Φλόρινα δυστυχώς έχουμε μείνει, είμαστε λίγοι, είμαστε μια ομάδα οι Ακρίτες. Είμαστε μικρή πόλη, αλλά δεν πειράζει. Καλό θα είναι να έρθουν καινούργοι να δοκιμάσουν, να δουν πώς είναι το άθλημα. Συνήθως κάθε Κυριακή μαζευόμαστε και ασχολούμαστε με το άθλημά μας. Είναι για όλες τις ηλικίες, από 18 ετών και έτσι άνω, ώστε να είναι ο καθένας έτσι ενήλικας και υπεύθυνος για τις δράσεις του. Οπότε ο καθένας μπορεί να αγοράσει το δικό του ρέπλικα τυφέκι που πετάει μπιλίτσες και να έρθει να αθληθεί. Είναι πραγματικά ένα άθλημα χόμπι, ένα χόμπι άθλημα. Και φυσικά απευθύνεται σε όλους, από 18 ετών μέχρι 68 που λέμε σαν έκφραση, έτσι, και παραπάνω μπορεί ενδεχομένως κάποιος. Και για γυναίκες, έτσι, προκειμένου να γνωρίσουν και τη φύση, στο να αθληθούν παίζοντας παιχνίδια ομαδικά, με σενάρια εφάνταστα, έξυπνα, κάποιες φορές πιο απλά, πιο σύνθετα. Και προσπαθούμε ακριβώς να συμμετέχουμε και σε άλλες, και σε άλλα παιχνίδια που οργανώνουν άλλες ομάδες από άλλες πόλεις. Οπότε αυτό που είπε και ο Στάθης, συναντιόμαστε και δημιουργούμε φιλίες που βασίζεται το παιχνίδι και γενικότερα στο ήθος. Αυτό ακριβώς προάγει επίσης. Γιατί ο τρόπος που κάποιος, ας πούμε, μπορεί να βγει εκτός παιχνιδιού για 10 λεπτά, 13, κάπου εκεί δεν είναι πολύ μεγάλη διάρκεια που θα βγει κάποιος εκτός. Το δηλώνει μόνος του, δηλώνει μόνος του ότι είναι εκτός παιχνιδιού για λίγο και θα ξαναεπιστρέψει και πάλι να αθληθεί, να παίξει, να συμμετέχει στο δρόμενο. Το βασικό που μας ενδιαφέρει στο παιχνίδι είναι η ασφάλεια όλων των παιδιών που παίζουν, όλων των παιχτών. Οπότε το πρώτο πράγμα που τοποθετούμε πάνω μας είναι τα γυαλιά, αντιβαλιστικά γυαλιά για την προστασία μας και το τελευταίο που βγάζουμε. Το Α και το Μ, να παίξουμε, να περάσουμε καλά χωρίς να υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Ομάδες από ποιες πόλεις έχουν έρθει σήμερα εδώ? Σήμερα έχουν έρθει ομάδες από την Κοζάνη, πέρα από τους Φλωρινιώτες, έχουν έρθει ομάδες από την Κοζάνη, από την Καστοριά, από τις Σέρες, από την Καρδίτσα, από τα Γιάννενα. Και μεμονωμένοι από άλλες πόλεις. Και μεμονωμένοι από το Αμίντεο. Οπότε έχει έρθει ακόμα και ένα άτομο μόνο του. Δηλαδή περνάμε τόσο καλά που έχει έρθει ακόμα και ένα άτομο από μία πόλη μόνο του. Εντάξει, είμαστε λίγο μακριά σαν Φλόρινα, αλλά αξίζει τον κόπο. Περνάμε καλά. Οπότε το εκτιμούν πάρα πολλά παιδιά και έρχονται. 39, 4, 37, 231, 42. Ο καταρχόν είναι να βρει 2 βόμβες που έχουν ρίξει τα αεροπλάνα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι ποδοσφαιρικός πυροσβεστήρας, μεγάλος κόκκινος, κάνει μπαμ. Τον οποίο τον έχουν πάρει η Γερμανία, ας πούμε, και το έχουν οι αμυνόμενοι και το έχουν βάλει μέσα σε κτίριο για να το φυλάξουν. Δεν ξέρει κανένας από τις δύο ομάδες που είναι τα κτίρια για να παίξουν σε μια ροτίνια. Είναι σε κτίριο. Εντάξει. Ένα αυτό. Το σκοπός είναι να βρούμε η μία ομάδα, η επιτιθέμενη, να βρουν οι αντάρτες, να βρούνε πού βρίσκονται οι δύο βόμβες, να τις πάρουν και να τις πάρουν στη βάση τους. Οι άλλοι να αμυνθεί χωρίς να μπορεί να τις πάρει και να τις καβατζώσει. Ωραία. Οπότε όταν πάρει και τις δύο βόμβες, τελειώνει το πρώτο game. Η βόμβα, άμα την πάρει αυτός και τον χτυπήσουν, την αφήνει εκεί που είναι. Και την αφήνει κάτω. Μόνο, και την παίρνει ζωντανό συμπαίκτης του και την κουβαλάει συνεχίζει. Προφανώς με κάλυψη. Ναι. Το δεύτερο game θα ξεκινήσουμε πάλι η μία ομάδα. Ορίστε. Μπορεί να την κουβαλήσει πίσω στο ίδιο κτίριο η ομάδα. Όχι, δεν την αγγίζει κανείς. Μόνο αφήνει εκεί, μόνο. Μόνο πάει προς τη βάση των φθονών. Ναι. Οπότε σιγά σιγά να θέλει. Να προχωράει προς το παιχνίδι. Ναι, να προχωράει το παιχνίδι για να μην έχουμε ξανά μπρος πίσω. Και καθυστερούμε μπρος πίσω. Το δεύτερο game, η ομάδα, η κάτω ομάδα, η κακή τέλος πάντων, θα ξεκινήσουν πάλι από το ίδιο respawn. Ναι, αφού τελειώσει το πρώτο game,
η μία ομάδα θα ξεκινήσει πάλι από εδώ, από το ίδιο σημείο. Ναι, θα πάει οριζόντια. Η πάνω ομάδα θα ξεκινήσει όχι από αυτό το κτίριο που βλέπετε εδώ πέρα, που είναι σαν κιόσκι χτιστό, ακριβώς από πίσω. Ναι. Ωραία. Και όπως βλέπετε εδώ κάτω στο λιβάδι είναι το ραντάρ, που είναι οι σημεούλες και κάτω τα κάτωφρα. Ναι, μετά θα βάλουμε κι άλλες. Εκεί πέρα θα πρέπει να εισέλθετε, να κατέβετε από το πίσω το κτίριο μέσα στο δασάκι. Και από το δασάκι να βγείτε και να τοποθετήσετε τις βόμβες για να καταστρέψετε τα ραντάρ. Ναι. Και προφανώς η κάτω ομάδα, η κακή, θα πρέπει από εδώ πέρα να καλύψουν την περιοχή για να μην μπουν οι βόμβες. Ωραία. Αυτό. Μεγάλη προσοχή. Κάποια σημεία τα έχουμε κουρέψει, τα έχουμε κλαδέψει για να μην έχει το οτιδήποτε. Αν οποιοδήποτε αντιληφθεί κάτι με έναν συμπαίκτη, με έναν φίλο, οτιδήποτε συμβαίνει, μας λέτε. Θα κάνουμε πάυση το παιχνίδι. Άμα κάποιος χρειάζεται βοήθεια, κάποιος έχει τραυματιστεί, οτιδήποτε. Μπορώ να πάμε και δεξιά, ε.